Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του βιβλίου της Ξένης Μπαλωτή, του Νικολάζου Ζεύ Μιζόρς. Είναι από τη σειρά των εκδόσεων Εστίας Ιστορία και Πολιτική. Και το βιβλίο θα μιλήσουν δύο ιστορικοί, ο Στέφανος Καβαλιεράκης που έχει γράψει και το επίμετρο στο βιβλίο και ο Νίκος Κοκομέλης. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σε λένε Έλαχε να ξεκινήσω. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ξεκινήσατε αυτό το μάλλον συνεφιασμένο σαββατιάτικο πρωινό να είστε εδώ. Ευχαριστούμε βεβαίως και τις εκδόσεις της Εστίας και για την πρόσκληση και για την έκδοση του σημαντικού αυτού βιβλίου. Δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα, δεν θα σας κουράσω. Νομίζω ότι σήμερα δεν θα μιλήσουμε μόνο για αυτό το βιβλίο, θα μιλήσουμε όμως και για τη συγγραφέα του. Πρέπει να πω ότι εγώ δεν γνώρισα προσωπικά την Ξένη Μπαλωτή. Γνώριζα βεβαίως τη δραστηριότητά της, την παρουσία της. Και νομίζω ότι αν έχουμε να πούμε κάτι σήμερα, είναι ότι πέρα από το ακαδημαϊκό έργο το οποίο μας έχει αφήσει, έτσι υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή της Ξένης Μπαλωτή και στα ελληνικά και στα γαλλικά, εξαιρετικά σημαντική, στη συνέχεια μιας γαλλικής ιστοριογραφικής παράδοσης. Πέρα επίσης από την κοινωνική της δραστηριότητα, παρουσία μέσα από οργανώσεις και συλλόγους, αν κάτι μπορούμε να πούμε, να θυμόμαστε, εγώ προσωπικά που το ξαναλέω δεν την γνώρισα προσωπικά, είναι μια ηθική του δημόσιου βίου, την οποία μπορούμε να νομίζω να κρατήσουμε ως παρακαταθήκη, ως πληροδοτημένη, αν θέλετε, δωρεά της, με αυτόν τον τρόπο, στα πράγματά μας. Επομένως, σαφώς είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, το έργο, η παρουσία, νομίζω όμως ότι αυτή η δημόσια ηθική είναι κάτι το οποίο αξίζει όλοι να έχουμε υπόψη μας. Για το βιβλίο δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα. Αν το έχετε δει, σίγουρα γνωρίζετε ότι πρόκειται για μια επεξεργασμένη εκδοχή της διδακτορικής της διατριβής, την οποία ετοίμασε με τον σπουδαίο Ζαν Τιουλάρ. Στο βιβλίο αυτό παρακολουθούμε το βίο του Νικολά Ζωζεφ Μεζόν από τη στιγμή της γέννησής του σε ένα ταπεινό μάλλον περιβάλλον, λίγο έξω από το Παρίσι, μέχρι την άνοδό του στο αξίωμα του στρατηγού, στη συνέχεια στο τιμωτικό αξίωμα του στρατηλάτη, ας το ονομάσουμε έτσι, τη σταδιοδρομία του στη συνέχεια ως πρεσβευτή της Γαλλίας στην Αυστρία και τη Ρωσία και τη θητεία του στο τελευταίο κομμάτι του βιβλίου ως υπουργού πολέμου του Λουδοβίκου Φιλίππου. Στο βιβλίο η Μπαλωτή παρακολουθεί αυτή την πορεία, αυτή τη ζωή σε τέσσερα κεφάλαια, εξαιρετικά συνοπτικά και ακριβή όμως. Στο πρώτο βλέπουμε το κομμάτι της καταγωγής του, έχει μεγάλη σημασία αυτό, το υπογραμμίζει και η ίδια, θα επανέλθει με μία-δύο παρατηρήσεις επί αυτού. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρακολουθούμε την στρατιωτική σταδιοδρομία του Νικολά Ζωζεφ Μεζόν. Αν δεν το γνωρίζετε, να σας πω, αν δεν το έχετε δει στο βιβλίο, ότι ο Μεζόν από το ταπεινό περιβάλλον στο οποίο γεννιέται κατατάσσεται ως εθελοντής στον επαναστατικό στρατό το 1792, όταν η Προσία βρίσκεται στα σύνορα της Λορένης, η επανάσταση είναι σε κίνδυνο και κηρύσσει στην πραγματικότητα την πατρίδα σε κίνδυνο. Σε αυτό το κάλεσμα ο Μεζόν κατατάσσεται ως εθελοντής και ακριβώς θα ξεκινήσει εκεί μια πορεία ανέλυξής του στα στρατιωτικά αξιώματα. Θα τον παρακολουθήσουμε στη συνέχεια μέσα από το βιβλίο στις εκστρατείες του Ναπολέοντα, στη μεγάλη πορεία μέχρι τη Μόσχα ακριβώς και την επιστροφή του. Το τρίτο κεφάλαιο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως διότι ακριβώς αφορά το ειδικότερο ζήτημα της εκστρατείας της εκστρατείας του γαλλικού σώματος στον Μοριά, πρώτο κομμάτι, και το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου αφορά ένα άγνωστο ίσως κεφάλαιο της ιστορίας του Νικολά Ζωζεφ Μεζόν που αφορά ακριβώς την πορεία, τον τρόπο με τον οποίο συνόδευσε τον έκτοτο τότε Κάρολο X στην πορεία του για την εξορία από το λιμάνι του Χερβούργου στην Αγγλία. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον κεφάλαιο, εξαιρετικά γλαφυρά γραμμένο, θα το συνιστούσα σε όλους. Και το τελευταίο κεφάλαιο αφορά βεβαίως την πολιτική και διπλωματική σταδιοδρομία του Μεζόν πλέον στην Βασιλεία του Λουδοβίκου Φιλίππου.
ως προς τα δικά μας, τα ελληνικά και από τον τίτλο του βιβλίου, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα, το κομμάτι αυτό του βιβλίου, σχετικά με την εκστρατεία του γαλλικού σώματος στο Μοριά, 1828-29, που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση, αυτό που ονομάζουμε, της Πελοποννήσου, την εκδίωξη του Ιμπραήμ. Και ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, πέραν από αυτό ακριβώς το πολιτικό, ότι το εκστρατευτικό σώμα θα ακολουθήσει λίγους μήνες αργότερα η γαλλική επιστημονική αποστολή στο Μοριά, το οποίο είναι ξεχωριστό κομμάτι της γαλλικής ιστορίας. Νομίζω ο κ. Καβαλιεράκης θα μας μιλήσει αρκετά για αυτά και στην πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, το πιο στενά ελληνικού ενδιαφέροντος, αν θέλετε, η Μπαλωτή σαφώς περιγράφει το διεθνές πλαίσιο το οποίο επιτρέπει, μάλλον οδηγεί στην απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να δημιουργήσει το εκστρατευτικό αυτό σώμα το οποίο θα φτάσει στο Μοριά. Παρακολουθεί την ίδια την εκστρατεία από τη στιγμή των προετοιμασιών του σώματος στην Τουλόν μέχρι την άφηξή της στην Πελοπόννησο. Θα παρακολουθήσουμε τα πολεμικά γεγονότα, την αλληλογραφία του ίδιου του Μεζόν με την γαλλική διοίκηση, με την οποία είναι σαφώς συνεχώς σε επικοινωνία ως επικεφαλής αυτής της αποστολής, και επίσης την επικοινωνία της διαπραγματεύσης του ίδιου του Μεζόν με τον κυβερνήτη τότε, του Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτό το σημείο του έργου, διότι ακριβώς η Μπαλωτή φέρνει στο φως ένα κομμάτι της αλληλογραφίας μεταξύ Μεζόν και Καποδίστρια, το οποίο μέχρι στιγμής ήταν άγνωστο. Γνωρίζαμε δηλαδή την αλληλογραφία από την πλευρά του Καποδίστρια, οι απαντήσεις όμως, οι θέσεις του Μεζόν έρχονται για πρώτη φορά στο φως, μεταφρασμένες, και νομίζω αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, ακόμα και ιστοριογραφικά. Αξίζει να δείτε στο παράρτημα του βιβλίου τις 100 περίπου αυτές σελίδες, όπου η αλληλογραφία αυτή παρουσιάζεται ολοκληρωμένη και για πρώτη φορά. Κινώντας από αυτό το τελευταίο σημείο, την αλληλογραφία Μεζόν Καποδίστρια, θα ήθελα να σταθώ, κλείνοντας επί της ουσίας, σε τρία σημεία του έργου, τα οποία κατά τη γνώμη μου δείχνουν τον βαθιά ιστορικό του χαρακτήρα. Πρόκειται για τρία σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να ορίσουμε και ως τρία διαφορετικά επίπεδα ανάγνωσης του έργου, και τα οποία ας πούμε ότι ορίζουν τρεις διασταυρώσεις, τρία σημεία διασταυρώσεων. Το πρώτο, αν θέλετε, πιο ιστορικά μιλώντας, είναι το ειδολογικό με έψιλον γιώτα, το ζήτημα του είδους. Ήδη από την εισαγωγή της η Μπαλωτή μας προειδεάζει ότι θα μιλήσει, ετοιμάζει μία βιογραφία του Νικολά Ζωζέφ Μεζόν. Σαφώς πρόκειται και για μία βιογραφία. Υπάρχει ένα ακαδημαϊκό ήθος το οποίο πάντα θέλει να αντιδρούμε όταν μιλάμε για βιογραφία, για διάφορους λόγους, δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω όμως ότι ούτε αυτή η κριτική έχει νόημα να γίνει αυτή τη στιγμή για το έργο, διότι θα ήταν άδικη, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Και δεύτερον, διότι το έργο δεν είναι μόνο μία βιογραφία. Θα το αδικούσαμε δηλαδή αν το βλέπαμε ως μία απλή βιογραφία του Νικολά Ζωζέφ Μεζόν. Είναι πρώτα απ' όλα επίσης ένα έργο τεκμηρίωσης. Αυτό ακριβώς νομίζω μας δείχνει όχι μόνο το κομμάτι της αλληλογραφίας του Μεζόν με τον Καποδίστρια, για το οποίο μίλησα, αλλά και όλο το κομμάτι, τα τμήματα τα οποία προηγούνται στο έργο, και βεβαίως τα τμήματα τα οποία παραλείπονται από την ελληνική αυτή έκδοση. Έτσι σαφώς η ξένη Μπαλωτή μας το λέει και αυτό στον πρόλογό της, την έννοια ότι στην πραγματικότητα κάνει μια γαλλική ιστορία η Μπαλωτή, πολύ μπερδεμένα, πολύ δύσκολα για τους ιστορικούς, χρόνια από το 1789 μέχρι το 1830. Η γαλλική ιστορία είναι εξαιρετικά πυκνή αυτή την περίοδο, και ακριβώς αυτή η δουλειά της τεκμηρίωσης υπάρχει, και νομίζω ο ευαίσθητος αναγνώστης και αναγνώστης θα το καταλάβει αυτό, και στα τμήματα που προηγούνται ακριβώς της αλληλογραφίας. Είναι επίσης ένα έργο πολιτικής ιστορίας η βιογραφία αυτή του Μεζόν, μιας πολιτικής ιστορίας
όχι όμως μόνο της Γαλλίας, αλλά και της Ευρώπης. Ασφαλώς, μπορεί ο Μεζόν να είναι η αφορμή, μπορεί το επίκεντρο πολλές φορές να είναι η Γαλλία, ασφαλώς όμως, στην διαπραγμάτευση του θέματός της, η Μπαλωτή τοποθετεί τα ζητήματα τα οποία συζητάει σε μια πολύ ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική. Είναι όμως δυνάμει το βιβλίο αυτό και ένα έργο, ας το ονομάσουμε, ας το δώσουμε νομίζω αυτό, το αξίζει στο βιβλίο, και ένα έργο κοινωνικής ιστορίας ή ιστορίας των θεσμών. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι η ίδια η ιστορία, η σταδιοδρομία του Νικολά Ζωζέφ Μεζόν περιγράφει τους μετασχηματισμούς ή τις ευκαιρίες τις οποίες προσέφερε στους ανθρώπους της Επανάστασης, η ίδια η Γαλλική Επανάσταση. Το γεγονός ότι από φτωχός, αν το ονομάσουμε, ήταν πράγματι ένας άνθρωπος ταπεινής καταγωγής ο Μεζόν, θα φτάσει στρατάρχης, θα φτάσει να είναι στρατάρχης, αυτό το δημητικό τίτλο, μετά το 1830, νομίζω ακριβώς δείχνει τους μετασχηματισμούς τους οποίους επέτρεψε η Γαλλική Επανάσταση να επέλθουν στο σώμα της γαλλικής κοινωνίας. Δεν ήταν μια ευθύγραμμη πορεία αυτή βεβαίως, και πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη ότι αν από τη μία περιγράφεται ένα σχήμα κοινωνικής κινητικότητας, γιατί αυτό ακριβώς είναι η περίπτωση του Νικολά Ζωζέφ Μεζόν, από την άλλη δείχνει ακριβώς και την αντοχή των παλαιών θεσμών του γαλλικού κράτους και της γαλλικής κοινωνίας. Ότι δηλαδή ο ίδιος ο Μεζόν ως χωμονόβους, ας το ονομάσουμε έτσι, θα έχει τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσει εντός των παλαιών θεσμών και αξιωμάτων του γαλλικού κράτους, νομίζω δείχνει ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο ισορροπίας και μετασχηματισμών, όχι μόνο όμως προς τα μπροστά, αλλά και των αντιστάσεων αυτών ακριβώς, των οποίων οι οποίες μάλλον παρέμειναν ακόμα και μετά το 1894 και βεβαίως μετά με την Παλινόρθωση και ούτω καθεξής. Έχει σημασία εδώ να πούμε ότι, να θυμίσουμε μάλλον το βιβλίο της Ξένης Μπαλωτή, πάλι για την Γαλλική Επανάσταση. Είναι ένα πολύ μικρό εγχειρίδιο, εξαιρετικά περιεκτικό όμως, το οποίο μπορεί να διαβαστεί πραγματικά συμπληρωματικά με αυτή τη μελέτη. Τη μελέτη της για τον Νικολά Ζωζέφ Μεζόν. Αν επομένως η πρώτη διασταύρωση, ας την ονομάσουμε έτσι, είναι κατά κάποιο τρόπο ιδεολογική, η δεύτερη αφορά τη γεωγραφία, το χώρο και τις χώρες. Η βιογραφία του Νικολά Ζωζέφ Μεζόν αφορά τόσο τη Γαλλία, με συγχωρείτε, όσο και την Ελλάδα. Τη Γαλλία του 1889, του 1815, του 1830, ταυτόχρονα όμως και την Ελλάδα, την επαναστατημένη Ελλάδα, που δεν υπάρχει ακόμα, αλλά δημιουργείται ακριβώς ως κράτος, τον αγώνα της ανεξαρτησίας, τον Καποδίστρια, τις διαμάχες στο εσωτερικό μεταξύ μάλλον των επαναστατών. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα το οποίο παρακολουθούμε, πόσο ο Μεζόν προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των ελληνικών, πούμε έτσι, στρατευμάτων στην Πελοπόννησο, ώστε ακριβώς να επιτύχει τους σκοπούς του, και αυτό είναι ακριβώς το στοιχείο το οποίο μας φέρνει στην τρίτη διασταύρωση, κατά τη γνώμη μου, που είναι αυτή της πολιτικής ή των πολιτικών, με συγχωρείτε, στον πληθυντικό. Ασφαλώς το βιβλίο τοποθετείται στην περίφημη εποχή των επαναστάσεων, όπως την ονομάζουμε, η Γαλλία, η Γαλλική Επανάσταση, όχι όμως μόνο η Γαλλική Επανάσταση, η περίοδος της τρομοκρατίας, το Διευθυντήριο, η Πατία, η Παλινόρθωση, όλα αυτά τα πράγματα ακριβώς παρακολουθούμε όλη την ιστορία της γαλλικής αυτής περίοδου στην διαχρονία της. Ταυτόχρονα παρακολουθούμε την Ελληνική Επανάσταση με την έννοια πάλι των πολιτικών. Πολύ σημαντικό όμως επίσης να πούμε ότι παρακολουθούμε και τις υπόλοιπες επαναστάσεις, διότι ο Νικολάς Ζωζέφ Μεζόν ως πρέσβης της Γαλλίας στην Αυστρία και τη Ρωσία θα κληθεί να διαχειριστεί τις επαναστάσεις στο Βέλγιο, στην Πολωνία, στην Ιταλία, και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πραγματικά μια μεγάλη εικόνα αυτού του ψηφιδωτού που αποτελεί η Ευρώπη των επαναστάσεων εκείνης της εποχής. Επομένως, κλείνοντας, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, νομίζω ότι ακριβώς ξεκινώντας από μια βιογραφία έχουμε να σχηματίζεται ένα αντίστροφο τρίγωνο, αν θέλετε, το οποίο ακριβώς μας ανοίγει πάρα πολλές οδούς για να προσεγγίσουμε
και τη γαλλική και την ελληνική και την ευρωπαϊκή ιστορία και αξίζει να το διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, όχι μόνο για την περιγραφή των γεγονότων, για να θυμηθούμε αυτό το σχετικά άγνωστο επεισόδιο, αν θέλετε, της εκστρατείας του γαλλικού σώματος στον Μοριά, όχι μόνο για την τεκμηρίωση, αλλά και για την λεπτότητα με την οποία είναι γραμμένο και για τον πολύ ωραίο λόγο της Ξένης Μπαλωτή. Επομένως, αν το αγοράσουμε, αν το έχουμε, ας μην το βάλουμε κατευθείαν στη βιβλιοθήκη μας αυτό το βιβλίο, ας το ξεφυλίσουμε. Νομίζω μόνο να κερδίσουμε έχουμε από αυτό. Και υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι πραγματικά αυτό το θέμα για τη δημόσια ηθική, για τη στάση αυτή στο δημόσιο βίο, έχει πάρα πολλά να μας προσφέρει ακόμα οι συγγραφέες του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα λίγα πράγματα. Νομίζω ο Νίκος Κοκομέλης τα κάλυψε όλα, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια καλύτερη και πληρέστερη περιγραφή αυτού του πολύ σημαντικού βιβλίου που έρχεται σε μια, θα έλεγα, μεταβιβλιογραφική παραγωγή μετά το 21, δηλαδή μετά τα 200 χρόνια που είχαμε μια σημαντική παραγωγή, το τελευταίο διάστημα ξανά έχουμε μια δεύτερη φουρνιά βιβλίων που αφορούν το 21 και νομίζω πλέον έχουμε έναν καλύτερο και μεγαλύτερο φωτισμό θεάσεων για μια επανάσταση την οποία ίσως δεν της είχαμε αποδώσει τόσο τη σημασία και την πολυπλοκότητα που είχε και βιβλία σαν της Μπαλωτή έρχονται ακριβώς να δώσουν μεγαλύτερο φως σε αυτό το μεγάλο ψηφοδοτού του 21. Με την Μπαλωτή εγώ μοιράζομαι την κοινή σχολική εκπαίδευση. Είμαστε απόφοιτοι του ίδιου σχολείου σε διαφορετικές φάσεις του, δηλαδή του Σεν Ζωζέφ, δηλαδή του τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της εμφανίσεως και όχι της ελεημοσύνης, όπως λανθασμένοι διάφοροι ιστορικοί του 19ου αιώνα περιέγραφαν τις αδερφές του τάγματος του Αγίου Ιωσήφ. Ένα ιδιότυπο, μοναστικό και εκπαιδευτικό τάγμα, το οποίο δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο της εκπαίδευσης και μάλιστα στον χώρο της εκπαίδευσης εκτός της Γαλλίας. Έχει την ιδιαιτερότητα να έχει σχολεία εκτός του γαλλικού χώρου, σε αντίθεση με τα άλλα γαλλικά μοναστικά εκπαιδευτικά τάγματα, είτε αντρών είτε γυναικών, τα οποία διατηρούν σχολεία και μέσα στο γαλλικό χώρο. Μπαλωτή ανήκει λοιπόν σε αυτή τη ξεχωριστή συνιστόσα της γαλλοφωνίας, η οποία διαφοροποιείται από το δικό μας ίσως γαλλικό Ινστιτούτο και τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή που έχουμε απέναντι. Καλόγριες είναι η φάση κιόλας οι οποίες κινούνται πολύ μέσα στο σχολικό χώρο, μιλάνε γαλλικά με τις μαθητριές τους. Οπότε έχει μια βαθιά και πολύ καλά, μπορώ να το πω έτσι, ριζωμένη γαλλική παιδεία και εκπαίδευση. Κάτι που φαίνεται στο βιβλίο της, στην άνεση με την οποία χειρίζεται, όπως είπε και ο Νίκος Κοκομέρης πριν, ένα πολύ δύσκολο και πολύ πυκνό σε γεγονότα κομμάτι της γαλλικής ιστορίας, το οποίο το κάνει πάρα πολύ προσιτό, πάρα πολύ κατανοητό σε εμάς, χρησιμοποιώντας όλη αυτή την γαλλική ιστοριογραφική παιδεία της. Δεν μπαίνει σε χαρακτηρισμούς, δεν προσδίδει επιθετικούς προσδιορισμούς στα πρόσωπα, εκστάζει πολύ αποπροσωποποιημένα και πολύ ψυχρά, με κάθε λεπτομέρεια, με μεγάλη συνέπεια στη χρονική ακολουθία, τα γεγονότα, τη ζωή του Μεζόν, την έλευση του στην Ελλάδα και όλα όσα ακούσατε πριν λίγο. Την Τετάρτη έτυχε να είμαι στη Μεθόνη και η Μεθόνη είναι ένα σημείο αναφοράς που συνδέεται άμεσα από το βιβλίο, γιατί ο Μεζόν έρχεται και καθίσταται 5 χρόνια στη Μεθόνη. Και είναι πραγματικά ένα άγνωστο περιστατικό, γιατί η Ελληνική Επανάσταση, όπως έχουμε κατά κόρον ίσως πει, δεν είναι μια επανάσταση του 1821 του 1822, είναι μια επανάσταση η οποία διαρκεί 7 χρόνια. Είναι ένας αριθμός σχεδόν ρεκόρ για τα δεδομένα της εποχής και είναι μια επανάσταση η οποία περνάει πάρα πολλές φάσεις. Περνάει τη φάση των εικόνων του πρώτου έτους, περνάει αυτή την περίφημη φάση των εμφυλίων πολέμων, τους οποίους έτσι λίγο καταδικάζουμε, ξεχνώντας ίσως ότι κάθε επανάσταση τελικά έχει μέσα της την εμφύλια σύραξη, και περνάει και τη φάση της ήττας του 1825-27
η οποία ακριβώς όμως προκαλεί τη σύγκληση των δύο μεγάλων δυνάμεων της Ρωσίας και της Αγγλίας με το πρωτόκολλο της Πετρούπολης και μετά με τη συνθήκη του Λονδίνου, έχουμε τον Ναβαρίνο, αλλά πολύ καθοριστικότερο ίσως του Ναβαρίνου, της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, είναι η έλευση των γαλλικών στρατευμάτων. Η Γαλλία έχει έναν ιδιαίτερο και ιδιόρυθμο, ίσως θα λέγαμε, ρόλο του τριτεγγυητή, αν μπορούμε να το πούμε, των συμφωνιών που κλείνει η Ρωσία και η Αγγλία για την ελληνική ανεξαρτησία. Δηλαδή, η Ρωσία και η Αγγλία συμφωνούν τελικά στο κομμάτι της ελληνικής ανεξαρτησίας, αλλά είναι η Γαλλία αυτή που καλείται να υλοποιήσει αυτές τις συμφωνίες. Άρα, κατεφθάνει ο Μεζό με 14.000 άντρες στην Πελοπόννησο, εγκαθίσταται στη Μεθόνη. Δεν εγκαθίσταται για ένα-δύο χρόνια, εγκαθίσταται για 5 χρόνια. Προβαίνει σε μια συνολική εκαθάριση της Πελοπόννησου. Έχει πάντα, βάζω μια μικρή παρένθεση, είναι πολύ οι ντόπιοι πώς έχει περάσει αυτή η γαλλική παρουσία ακόμα και σε ντόπιους σήμερα για το πώς έγινε η κατάληψη της Μεθόνης, της Κορώνης αργότερα, για τις διαπραγματεύσεις, πώς ο Μεζόν χρησιμοποίησε ντόπιους για να διαπραγματευτεί με τους Τούρκους, γιατί στη Μεθόνη έγινε μάχινο, στην Κορώνη δεν έγινε, αλλά τους έβησε τους Τούρκους, βγείτε τελικά, μη σκοτωθούμε εδώ πέρα. Όλο αυτό το... όλη αυτή η ιστορία δίνεται από την Παλωτή με έναν καταπληκτικό τρόπο, είναι ένας λόγος πολύ, που τρέχει, πραγματικά διαβάζεται από το βιβλίο πάρα πολύ ευχάριστα. Ακολουθεί το Μεζόν η γαλλική επιστημονική αποστολή, ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό επεισόδιο, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μου διαφεύγει, αλλά δεν, άμα έχουμε μια αυτόνομη βιβλιογραφική παρουσία, είναι ουσιαστικά μια αποστολή η οποία τεκμηριώνει και κατοχυρώνει τη γεωγραφία, την ανθρωπολογία, τα είδη χλωρίδος και πανίδος, την γεωμορφολογία, δηλαδή ουσιαστικά τεκμηριώνει τον ελληνικό χώρο. Δίνει υπόσταση στο κράτος που έρχεται. Θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντική μέσα από τις επιστολές που αναδεικνύει και φέρνει και μεταφράζει Μπαλωτή και όλη αυτή την... ότι αυτό το παράδοξο αλλά και πολύ ωραίο που συνέβαινε, ότι ενώ ήταν ένα έθνος, μια κοινότητα σε μια επαναστατική κίνηση, σε μια κίνηση που όπως πολύ ωραία υπόθηκε προσπαθούσε να ξεφύγει από τον κόσμο των αυτοκρατοριών και να μπει σε αυτό το νέο πείραμα που έρχεται των εθνικών κρατών, είναι καταπληκτικό ότι ενώ δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχει όλο αυτό, ότι η θεσμικότητα των επιστολών. Οπότε πολύ ωραία είπε ο Νίκος Κουρουμέλης ότι έχουμε και μια ιστορία θεσμών. Πολύ καταπληκτικό πώς ανταλλάσσουν επιστολές ο Καποδίσιας με τον Μεζόν. Βεβαίως κουβαλάνε και οι δύο, ένας μια μεγάλη διπλωματική εμπειρία, ο Μεζόν και στρατιωτική και διπλωματική και πολιτική εμπειρία, ακριβώς μέσα από τις, και από το νέο που έχει φέρει η Γαλλική Επανάσταση, αλλά και από τις αντιστάσεις του Ancien Regime, ας πούμε, θα λέγαμε. Αλλά είναι καταπληκτική αυτή η θεσμικότητα. Είναι κάτι που ο Καποδίστριας το κάνει με ξένους. Την ίδια εποχή μπορεί να διαπραγματεύεται με τους Προτεστάντες να αναλάβουν, θα λέγαμε σήμερα, outsourcing όλο το ελληνικό σύστημα της εκπαίδευσης. Και αυτό είναι το τρίτο σημείο που θα ήθελα έτσι να θίξω για να προβοκάρω και δημιουργικά, γιατί έχουμε και δύο μεγάλους δασκάλους ιστορικούς στη γαλαρία σήμερα της πολύ ωραία συνάντησής μας. Αυτή η γαλλική θέαση πάνω στο Καποδίστρια. Γιατί πάντα τον Καποδίστρια έχουμε μάθει λίγο να τον βάζουμε στο κέντρο και να τον διαμοιράζουμε. Όσοι είναι Καποδίστριακοί είναι πάντα ο ηρωικός που σκοτώθηκε άδικα και όσοι λίγο τον θεωρούν αντιεξυγχρονιστή, ρίχνουν βάρος κυρίως στην κρατική λειτουργία παρά στο επαναστατικό φαινόμενο, τον θεωρούν λίγο αντιεξυγχρονιστή. Κάπου ακούσαμε και στο 21, ήταν λέει δικτάτορας. Έλεγα ότι αν λέγαμε τον Καποδίστρια σε δικτάτορας, ο ίδιος δεν θα καταλάβαινε πολύ καλά τι εννοούν. Εντάξει, το τύραννος ίσως που του έλεγε ο Νέγρης θα το καταλάβαινε. Η γαλλική όμως ματιά πάνω στον Καποδίστρια έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω ότι εδώ βρίσκω και ένα σημείο σύνδεσης της Μπαλωτή με μια άλλη πολύ σπουδαία ιστορική δέσποινα, Θέμελη Κατηφόρη, που έχει βγάλει ένα βιβλίο το Γαλλικό Διαφρονικό για την Ελλάδα. Αυτή η περίοδος λοιπόν του 27-28 μέχρι 31, δηλαδή τη δολοφονία του Καποδίστρια, παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον με τη Γαλλία. Υπάρχει μια επαφή του Καποδίστρια με τον γαλλικό παράγοντα. Η Μπαλωτή το αναδεικνύει ακόμα πιο πολύ και το φέρνει στην επιφάνεια. Και αυτή η ματιά του Καποδίστρια τέλος πάντων ότι δεν ήταν ούτε τύραννος, ούτε ο Μεσσίας, αλλά ένας άνθρωπος που προσπαθούσε
δηλαδή μια πιο γήινη ματιά που προσπαθούσε να επιβάλλει μια θεσμική λειτουργία τέλος πάντων σε ένα υβριδικό κράτος, αυτή η πιο ψύχρεμη νομίζω γαλλική ματιά που είναι και της Μπαλωτή, νομίζω φαίνεται και σε αυτό το βιβλίο και νομίζω ότι είναι και μια πιο, δεν είναι πολύ σωστό αυτό που θα πω, αλλά μια πιο ιστορικά δίκαιη ματιά πάνω στον πρώτο κυβερνήτη. Αυτά είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά διαβάζεται πάρα πολύ ευχάριστα και νομίζω ότι αναδεικνύει ένα γεγονός το οποίο για κάποιο λόγο πάντα έχουμε υποτιμήσει, δηλαδή ότι πάντα μένουμε στην εισβολή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και στον Αβαρίνο και κάπου εκεί πέρα ξαφνικά μεταφερόμαστε μετά μερικά χρόνια αργότερα, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι έγινε και τι μεσολάβησε και τελικά πώς φτάσαμε, έστω και με περίεργους και ίσως όχι σε μια γραμμική πορεία, αλλά με διάφορους κύκλους, στην ίδρυση αυτού του πρώτου κράτους που διέλυσε από τη μία και την ορθόδοξη κοινότητα, αλλά άρχισε να βγάζει, να ξυλώνει και το pullover του κόσμου των αυτοκρατοριών. Σας ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, να μοιραστεί κάτι μαζί μας. Κύριε Μπαλούτη. Συγγνώμη για τη μάσκα. Το βιβλίο δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Μόλις έχω ξεκινήσει να το διαβάζω. Μπορώ να μιλήσω για την Τζέννη σαν για το δημόσιο ήθος. Εγώ μπορώ να μιλήσω για το ιδιωτικό ήθος της Ξένης. Αυτό ήταν ένας άνθρωπος. Τα χαρακτήριζε το ιδανικό, δεν ξέρω. Ήταν ευγενική, ήταν προσινή, ήταν ό,τι μπορεί να περιμένει κάποιος από έναν άνθρωπο που θέλει να ζήσει μαζί του. Ήταν ο άνθρωπος της οικογένειας, εντάξει, ήμασταν λίγο. Ήταν πολύ ήσυχος άνθρωπος, πολύ μελετηρός. Αυτό το μόνο που έτσι θα ήθελα να πω είναι στη διάρκεια της νόσης, η σύζυγός του, τα αδέρφια μου που τις παραστεκόταν, συνήθως να διαβάζουν βιβλία. Οπότε έβλεψε ότι παρόλο την κατάσταση της αντιδρούσε σχετικά θετικά στην ανάγνωση βιβλίων, στην τελευταία μας συνάντηση έχω πάει στο σπίτι γιατί μετά κόλλησα COVID και δεν μπορούσα να τη ξαναδώ και τη διαβάζουν το πρώτο βιβλίο για το Μεζόν. Η σύζυγός μου συγκεκριμένα. Οπότε τη λέω, εξαδέρφη, πολλές σημειώσεις έχει το βιβλίο, ετοιμάζει καινούργια έκδοση και χαμογέλασε. Και όσο εξηγούσε η σύζυγο τι έκανε ο Μεζόν στην Πελοπόννησο, είχε ένα διαρκές χαμόγελο στο πρόσωπό της. Πράγμα που για μας σημαίνει ότι αντιλαμβανόταν και τον περίγυρο, αλλά ήταν. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε ότι ετοίμαζε βιβλίο, το περιμέναμε. Το περιμέναμε γιατί ήταν και σημειολογικά σήμερα είναι η μέρα της γέννησής της. Σήμερα θα έχει 60. Εγώ έχω πολύ περισσότερα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.